Η Onyx αποτελεί μία από τις 100 κορυφαίες εταιρείες της Ευρώπης. Πόσο εύκολη υπήρξε για εσάς η ανέλυξη, η συγκεκριμένη διάκριση, με δεδομένη τόσο την οικονομική κρίση, όσο και την αρνητική εικόνα που έχουν για τις ελληνικές επιχειρήσεις στο εξωτερικό? Η αλήθεια είναι ότι ο συγκεκριμένος διαγωνισμός δεν ήταν τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο από μία αναγνώριση προσπαθειών που έχουν γίνει επί περίπου 10 χρόνια από την ίδρυση της εταιρείας στην Ελλάδα. Για μας το δύσκολο και ευχάριστο κομμάτι ήταν η δουλειά η σκληρή, η δουλειά η επίμονη, η επικέντρωση στους στόχους και η πίστη ότι μέσα από την επανεπένδυση των κερδών σε καινοτομία μπορείς πραγματικά να δημιουργήσεις αξίες και να δημιουργήσεις εξωστρέφεια και την επόμενη μέρα για την επιχείρηση. Άρα ουσιαστικά το δύσκολο κομμάτι των εισαγωγικών ήταν η διαδρομή αυτών των ετών σε ένα περιβάλλον το οποίο κατά γενική ομολογία δεν ήταν τουλάχιστον φιλοεπιχειρηματικό. Γενικά ο Έλληνας, η ελληνική κοινωνία έβλεπε πάντα την επιχείρηση με ένα διαφορετικό τρόπο από αυτόν όπως αντιμετωπίζεται σε άλλες αγορές του δυτικού κόσμου. Αυτό βέβαια αλλάζει, το βλέπουμε να αλλάζει, ευτυχώς φτάνουν τα καλά της κρίσης, ώστε να μπορέσουμε να αντιληφθούμε την απλή λογική που είχε αντιληφθεί όλος ο κόσμος, ότι για να μπορείς να έχεις ένα κράτος και να μπορείς να έχεις υπηρεσίες, πρέπει να έχεις ένα ιδιωτικό τομέα να παράγει, να φορολογείται και αυτός ο πλούτος να μετατρέπεται σε κοινωνικό αγαθό. Πώς το βλέπετε ότι αλλάζει αυτό? Βλέπουμε καταρχήν κάποιες κινήσεις που γίνονται από απλές κινήσεις συμβολισμού, δηλαδή τόσο η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, αλλά ακόμα και η αντιπολίτευση, η αξιωματική αντιπολίτευση, βλέπουμε ότι είναι πολύ ανοιχτή στο να συναντήσουν και να συνομιλήσουν με τον επιχειρηματικό κόσμο και να ακούσουν τις προτάσεις τους. Επίσης βλέπουμε ότι αρχίζει επίσης να ακούγεται αυτό που μέχρι πρότινος δεν ακούγονταν, ότι για να μπορεί, με απλά λόγια, για να μπορεί ο δημόσιος υπάλληλος να παίρνει το μισθό του και να επιτελεί το έργο που πρέπει, πρέπει να βοηθάει τον ιδιωτικό υπάλληλο, ο οποίος παράγει πλούτο και φορολογείται και τον τροφοδοτεί. Αυτός ο κύκλος. Και ο ιδιωτικός υπάλληλος πρέπει να σέβεται τον δημόσιο υπάλληλο, ο οποίος η επιτάχυνση του έργου του βοηθάει τη δικιά του δουλειά. Θέλω να πω ότι αρχίζει η κοινωνία να ζει σε ένα ρυθμό παρόμοιο με αυτόν σε αγορές που έχουν δει του εξωτερικού. Τώρα, εν της πράγμας, βλέπουμε κάποιες κινήσεις που έχουν να κάνουν με τα fast track που δημιουργούνται, τον οποίο η επιτυχία του έργου θα οδηγήσει και σε μεγαλύτερη προσέλκυση επενδύσεων, καθώς το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η ταχύτητα. Άρα το fast track από μόνο του κινείται στη σωστή κατεύθυνση. Και επίσης έχουμε δει και κάποια υπουργεία, τα οποία αρχίζουν και μπαίνουν στην λύση της ουσίας του προβλήματος. Δηλαδή σταματούν να νομοθετούν καινούρια και αρχίζουν και μιλάνε για απλούστευση νομοθεσίας. Και εκεί είναι το κλειδί. Έχουμε τόσες πολλές νομοθεσίες που αυτό που θα έπρεπε να ξεκινήσει να γίνει είναι αρχικά απλούστευση, να γίνει όσο πιο μικρός γίνεται ένας νόμος και μετά χρειάζονται κάποιες αλλαγές τότε να γίνουν στοχευμένα. Γιατί αλλιώς κάθε φορά προσθέτει και κάτι, απλά μεγαλώνουν τα παράθυρα για να διαφύγει κάποιος. Και μιας που λέτε για απλούστευση, εδώ και αρκετούς μήνες κάνετε προσπάθειες να επενδύσετε στην ελληνική αεροπορική βιομηχανία με στόχο τη διάσωσή της, καθώς βρίσκεται σε έσχατο σημείο. Υπάρχει πρόοδος με τις διαπραγματεύσεις? Σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε? Κοιτάξτε, εμάς ο κεντρικός μας... Εμάς η κεντρική μας στόχευση ήταν και παραμένει να δηλώσουμε ένα παρόν. Ένα παρόν στη νέα μέρα κλάδων στους οποίους η Ελλάδα μπορεί να μην χάσει το τρένο. Τα ναυπηγεία στην Ελλάδα επί της ουσίας έχουν πτωχεύσει, έχουν εξαφανιστεί ή είναι σε τόσο μικρή συρρήκνωση που πλέον δεν αποτελούν κάποιο βασικό κομμάτι της ελληνικής οικονομίας. Βλέπουμε συνεχώς βιομηχανίες και κλείνουν. Είδαμε την Ελβό, βλέπουμε τώρα την ΕΑΣ. Η μία είναι, νομίζω, έχει ήδη πέρασει το δικαστήριο, έχει πέρασει το πρωτοδικείο, είναι κατά τη διαδικασία πτώχευσης, καθάρισης. Είδαμε την ΕΑΣ, πήρε μια ανάσα κάποιον ενός χρόνου και αν φέρει κάποια στοιχεία θα μειωθεί στο 50% η δύναμή της, αλλιώς μάλλον θα γίνει το ίδιο με την Ελβό. Βλέποντας όλα αυτά λοιπόν και βλέποντας επίσης και το καλέσματα του Πρωθυπουργού και σύσσωμα του πολιτικού κόσμου για επενδύσεις στην Ελλάδα, λέμε εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Εμείς δεν το βλέπουμε ως πρόβλημα, το βλέπουμε ως ευκαιρία.
Ποια ευκαιρία. Μέσα από μια αλλαγή μοντέλου που οδήγησε σε αυτή τη σόρευση που πάτε και εσείς των χρεών, περίπου υπολογίζουμε στα περίπου 40 χρόνια, 35 με 40 χρόνια του αμυντικού κλάδου στην ελαττωμιστική βιομηχανία, οι ζημιές που έχουν σωρευτεί είναι περίπου 7 δις. Με άλλα λόγια, αυτά τα 7 δις, άμα κάποιος βρει το ισοδύναμό τους, είναι αύξηση περίπου 1.000 δολαρίων για 15 χρόνια στο σύνολο των συνταξιούχων του δημόσιου τομέα. Δηλαδή, αν δεν είχαν γίνει αυτές, αν δεν λειτουργούσε με ένα κακό μοντέλο, η βιομηχανία δεν δημιουργούσε αυτό το πρόβλημα. Βλέποντας λοιπόν αυτό, εμείς λέμε ότι υπάρχει άλλη μέρα, έχουμε εμείς μοντέλα στο μυαλό μας, υπάρχουν τρόποι μέσα από διεθνείς συνεργασίες και επίσης υπάρχουν δυνατότητες κεφαλαίων έρθουν στην Ελλάδα. Από τη στιγμή λοιπόν που έχεις ένα πρόβλημα το οποίο το έχεις εντοπίσει, όλοι οι πολλοί υπουργοί της κυβέρνησης, ακόμα και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, μιλάει για τις επί της ουσίας πτωχευμένες ΔΕΚΟ, το μοντέλο του κρατισμού που πρέπει να αλλάξει. Αφού λοιπόν το βλέπεις αυτό, αφού όπως έχουμε μάθει υπάρχουν μαζί με εμάς και άλλοι τρεις ενδιαφερόμενοι για την ΕΑΒ, τέσσερις, η επίσπευση της διαδικασίας για να δοθεί μια λύση όπου ο καλύτερος θα κερδίσει, τι θα κερδίσει, θα κερδίσει να πάει την ελληνική αεροπορική βιομηχανία, τον κλάδο γενικά στην επόμενη μέρα του. Ο καλύτερος λοιπόν που θα κερδίσει, θα δοθεί ευκαιρία να μην ρισκάρουμε άλλο σε μια κατάσταση στην οποία μετά από 1-2 χρόνια θα είμαστε στο ίδιο σημείο και με τις υπόλοιπες βιομηχανίες. Άρα εκεί εμείς ζητάμε ουσιαστικά την επίσκεψη μιας διαδικασίας και φυσικά η αποφάση είναι της ελληνικής κυβέρνησης. Το χρόνο και τον τρόπο τον αποφασίζει η ίδια. Δεν μπορούμε σε αυτό να επέμβουμε. Απλά εμείς σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θα είμαστε παρόντες. Μετά δεν μπορούμε να γνωρίζουμε καθώς οι εξελίξεις τρέχουν. Θέλουμε να βοηθήσουμε, είμαστε χρόνια εδώ, αλλά ξέρετε, συγκεκριμένα project για άπειρο χρονικό διάστημα δεν έχει κανένας δυνατότητα να τα βλέπει. Αυτό αποτελεί ίσως και ένα deadline για την κυβέρνηση για το πότε θα πρέπει είτε να αποδεχτεί είτε να μην αποδεχτεί την πρόταση. Εμείς δεν μπορούμε να δίνουμε deadline σε μια κυβέρνηση. Οι κυβερνήσεις έχουν τους δικούς τους χρόνους. Απλά εμείς λέμε ότι έχουμε χρονικά όρια και χρονικά περιθώρια για να μπορούμε να κατευθύνουμε τα επενδυτικά κεφάλαια που διαθέτουμε στις συγκεκριμένες επενδύσεις. Πρόσφατα ανακοινώσατε μια μεγάλη επένδυση ύψους 42 εκατομμυρίων δολαρίων στον κλάδο των ηθιοκολλιεριών. Σε τι συνίσταται η συγκεκριμένη τοποθέτηση? Εδώ μιλάμε για μία, είναι περίπου 50 εκατομμύρια δολάρια σε βάθος πενταετίας και είναι ουσιαστικά στην πρώτη τριετία, είναι τα 42. Και επίσης μετά την πενταετία θα υπερδεκαπλασιαστούν οι επενδύσεις, καθώς σε εκείνο το χρονικό διάστημα θα γνωρίζουμε ποιες είναι οι τάσεις παγκόσμιας αγοράς ψαριού, μιας και μιλάμε για ηθιοκαλλιέργειες. Εδώ η επένδυση την οποία πραγματοποιούμε είναι φέρουμε την Ελλάδα στο κέντρο της παγκόσμιας καινοτομίας. Τι σημαίνει αυτό? Τεχνολογία του αμερικάνικου κολοσσού του Lockheed Martin την παίρνουμε και τη φέρνουμε στην Ελλάδα για πρώτη φορά στην Ευρώπη. Θα γίνει αυτή η φάρμα. Μια φάρμα που ουσιαστικά μιλάμε για ενός νέου τύπου ηθιοκαλλιέργειες. Ανοιχτής θαλάσσης, δεν έχει καμία σχέση με τις μέχρι τώρα εφιστάμενες ηθιοκαλλιέργειες. Στην πραγματικότητα δεν είναι καν ανταγωνιστική αφού καλλιεργούμε διαφορετικά είδη. Μάλλον συμπληρωματική είναι αφού εξάγουμε μόνο. Η μονάδα είναι προσανατολισμένη μόνο εξάγει. Και αυτό που ουσιαστικά πετυχαίνουμε μέσα σε αυτή την επένδυση είναι υψηλή ποιότητα ψαριού, ιχνηλασιμότητα. Τι σημαίνει? Το κάθε ψάρι θα έχει τη σφραγίδα ελληνικό ψάρι, θα έχει τη σφραγίδα της εταιρείας μας και θα ξέρει ο καταναλωτής σε όποιο μέρος του κόσμου το παίρνει, πού καλλιεργήθηκε, σε ποιο κλουβί, τι ηλικίας, τι ταΐστηκε και θα έχει και επίσης και εγγύηση των συστατικών. Γιατί αυτό? Γιατί υπάρχει μια παγκόσμια τάση να αποφευθούν οι αυξητικές αρμόνες που έχουν ακόμα και τα ψάρια, ακόμα και άγριας βοσκής, καθώς και ο υδράργυρος, ο οποίος στην ελεύθερη θάλασσα πλέον λόγω μολύσεων βάζει πάρα πολύ τα επίπεδά του. Άρα εμείς προσφέρουμε κάτι που ζητάει ο παγκόσμιος πληθυσμός, εγγυημένη ποιότητα ψαριού, ποσότητες που μπορούν να θρέψουν τον πλανήτη καθώς ο πληθυσμός αυξάνει και η προσφορά μειώνεται και με σεβασμό στο περιβάλλον. Καλλιεργούμε ήδη άγρια τα οποία, παραδείγματος χάρη στην πρώτη επένδυση που ξεκινάμε βόρεια της Κρήτης, η θάλασσα από μόνη της τα γεννάει, δηλαδή το μαγιάτικο και το φαγκρί, δεν θέλουμε ξενόφερτα είδη και τα καλλιεργούμε με τρόπο που το περιβάλλον το προστατεύουμε. Στην πραγματικότητα, όχι μόνο το προστατεύουμε, το κάνουμε και καλύτερο, φέρνοντας, προσελκύοντας και οικοτουρισμό, οι οποίοι θα μπορούν να έρχονται με βαρκάκια ντόπιων επαγγελματιών, να βουτάνε, να βλέπουν, να παρακολουθούν τα κλουβιά μας. Είναι τόσο φιλικοί προς το περιβάλλον, που δεν θα είναι ένα κλειστό σύστημα, μια κλειστή φάρμα την οποία μπορεί να δει κανένας. Θα είναι ανοιχτή στην επισκεψιμότητα και θα είναι και διαφήμιση για τη χώρα.
Προσβλέπετε λοιπόν στο να αποφέρει τα αναμενόμενα η επένδυση αυτή. Εμείς είμαστε βέβαιοι. Είμαστε βέβαιοι ότι η επένδυση στην κοινοτομία, η επένδυση στην αιχμή, το λελογισμένο ρίσκο είναι αυτό που μπορεί να βγάλει μέσα από μεγάλες επενδύσεις τεχνολογίας, είναι αυτό που μπορεί να βγάλει την Ελλάδα από το διέξοδο και κυρίως όχι μόνο το οικονομικό, κυρίως το αδιέξοδο που επιστήμονες και επαγγελματικό προσωπικό υψηλής κατάρτισης συνεχώς οδηγείται προς το εξωτερικό. Εμείς με τις επενδύσεις φιλοδοξούμε να τους φέρνουμε πίσω στην Ελλάδα. Δεν είναι κακό να φεύγουν έξω. Μάλιστα, είναι καλό να φεύγουν οι Έλληνες έξω στο εξωτερικό. Βλέπουμε πώς λειτουργεί ο υπόλοιπος κόσμος, δεν κλεινόμαστε στο μικρό κόσμο μας, αλλάζει η κουλτούρα. Και όλο αυτό είναι καλό. Αλλά πρέπει να κάνουμε επενδύσεις που τους φέρνουμε πίσω. Αυτή η αιμορραγία, το brain drain που συμβαίνει στην Ελλάδα, αυτό εάν συνεχίσει να συμβαίνει, θα δημιουργήσει μια χώρα χωρίς επιστροφή. Και μια και λέμε για τη γενική οικονομική κατάσταση, βγαίνουμε στις αγορές. Πώς το ερμηνεύετε εσείς αυτό? Κοιτάξτε, το μόνο σίγουρο είναι ότι μακροοικονομικά, άμα δούμε τους δείκτες, υπάρχουν βελτιώσεις. Πρωτογενές πλεονάσμα είναι γεγονός. Έχει γίνει δουλειά στο δημοσιονομικό κομμάτι. Είναι βέβαιο, φαίνεται, αποδεικνύεται. Ακόμα και οι δανειστές το ομολογούν και πλέον το σε μερικά σημεία μπορούμε να πούμε και το υμνούν. Άρα ήταν το επόμενο βήμα. Και είναι το επόμενο βήμα. Από μόνο του είναι ένα πάρα πολύ καλό νέο. Αλλά από μόνο του είναι η αρχή της διαδρομής. Η Ελλάδα είχε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία και συνεχίζει να την έχει με την κρίση, μοναδική ευκαιρία πέραν του κακού και του πόνου που έχει προκαλέσει στο μέσο Έλληνα, είναι η ευκαιρία για αλλαγή. Το να μπορούμε να βγούμε στις αγορές και να δανειστούμε χρήμα είναι πάρα πολύ καλό. Το θέμα είναι τι θα κάνουμε πάλι αυτό το χρήμα. Θα το ξανακάνουμε δανεικό χρήμα το οποίο θα κατευθύνεται σε αδιέξοδα μοντέλα, θα το ξανακάνουμε φθηνό χρήμα που θα κατευθύνεται πού, στην πρόσληψη, πρόσληψη περισσότερων δημοσίων υπαλλήλων χωρίς λόγο, θα συντηρούμε ζημιογόνες καταστάσεις, αυτό θα κάνουμε πάλι το δανεικό χρήμα. Γιατί αν συνεχίσει αυτό το μοντέλο, πολύ σύντομα θα ξανασυναντήσουμε το παρελθόν μας. Αυτό θα είναι το μέλλον μας. Άρα η πραγματική αλλαγή, οι αποφάσεις ότι κάποια κομμάτια πρέπει να τα κάνει το κράτος, κάποια άλλα πρέπει να τα κάνουν ιδιώτες και κάποια άλλα πρέπει να τα κάνουν το κράτος μαζί με τον ιδιώτη, συμπράξεις, πρέπει να αποτιστεί στην κουλτούρα μας. Και ο μοναδικός λόγος που θα επιλέγουμε τι θα γίνεται είναι πώς θα είναι κερδοφόρο. Άλλο η κοινωνική δράση πρέπει να έχει το κράτος μέσα από επιδόματα, μέσα από την υγεία, μέσα από χίλια δύο που πρέπει να δίνει η κοινωνία στον πολίτη, να είμαστε κράτος δηλαδή δικαίου και κοινωνικής πρόνοιας, και αλλιώς να μετατρέπουμε τις κρατικές εταιρείες ή οργανισμούς που πρέπει να είναι κερδοφόροι σε ουσιαστικά οργανισμούς απασχόλησης προσωπικού. Αυτό λοιπόν πρέπει να γίνει ως επόμενο βήμα. Άρα είναι καλά νέα, αλλά είναι η αρχή.